Ανήμερα της μαύρης επετείου της εισβολής του Ατήλα στην Κύπρο με εθνικιστικές κορώνες από τα κατεχόμενα, ο Ερντογάν προκαλεί το διεθνές δίκαιο, προαναγγέλλοντας άνοιγμα τμήματος των Βαρωσίων. Λίγο μετά την πρωινή του προσευχή σε τζαμί στην κατεχόμενη Λευκοσία, ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι ανοίγει το 3,5% της αμοχός του. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Açılımın. Άμεση και σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο καλεί τον Ερντογάν να συμμορφωθεί με τη διεθνή νομιμότητα. Η συνέχιση των παράνομων ενεργειών καθώς και των νέων εξαγγελιών από τουρκικής πλευράς καταπατούν τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθώς και της εκκλήσης της διεθνούς κοινότητας. Είναι καταδικαστές και δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητες. Η Τουρκία οφείλει να σταματήσει άμεσα την προκλητική και παραβατική της συμπεριφορά και να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο. Σε άμεση σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου της Κύπρου προχώρησε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, καταγγέλλοντας αλλίωση του status quo της αμοχός του. Είναι απαράδεκτο, αλλοιώνει ή είναι μια προσπάθεια αλλίωσης του status quo της αμοχώς του, όπως καθορίζεται από το 550 και το 789, και ανάλογες θα είναι οι αντιδράσεις μας. Στην εμπριστική ομιλία του, ωστόσο, ο Ερντογάν καταφέρθηκε τόσο σε βάρος του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών. Να καλάρ Τουρκ δυσμανού άρσα, Μητσοτάκης τα μεράβερ, Αμερικάδα, μπέρκη βίντεο κόνφερανστα, βιλέμιορ. Να καλάρ Τουρκ δυσμανού άρσα, bir araya gelmek suretiyle bize cevap teşkil edecek bir konuşmayı da onlar yapacaklar. Varsın yapsınlar. Είναι καιρός η Τουρκία να εγκαταλείψει τον αδιέξοδο δρόμο των απειλών κατά της Κύπρου, αλλά και των ίδιων των Τουρκοκυπρίων. Είναι άλλωστε απειλές και εναντίον της διεθνούς νομιμότητας και σταθερότητας στην περιοχή. Από τον τύμβο της Μακεδονίτισσας και την εκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες του 1974, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας έστειλε με τη σειρά του ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα λοιπόν υποκλίνεται σήμερα στη μνήμη όλων των τέκνων του ελληνισμού, που με γενναιότητα, ηρωισμό και αυτοθυσία αγωνίστηκαν για το ύψιστο ιδανικό της ελευθερίας. Η συγκεκριμένη περιοχή θα χαρακτηριστεί από στρατιωτικοποιημένη. Ο Ερντογάν κάλεσε τους Ελληνοκυπρίους να καταθέσουν αιτήσεις στην επιτροπή που έχει συστήσει το ψευδοκράτος για να πάρουν πίσω τις περιουσίες τους, υπό τον όρο ότι θα αναγνωρίσουν την τουρκοκυπριακή διοίκηση. Μέσα σε αυτό το κλίμα φτάνει αύριο στην Κύπρο ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.